μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Ότι θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσλάβει τον και αυτόν τον παντελείο ρεθροντών όταν η περίσταση συγχωρήσει. Ο αγώνας του 1821 παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος. Μας εμπνέει και ταυτόχρονα μας διδάσκει. Η ιστορική μνήμη πρέπει να αποτελεί πηγή αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας για τις ένοπλες δυνάμεις μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Οι αγώνες και η παρακαταθήκη των προγόνων μας πρέπει να αποτελούν το φάρο που οδηγεί τα βήματά μας. Ας εμπνευστούμε λοιπόν από το παράδειγμά τους, από τους αγώνες τους, από τις θυσίες τους και ας αντιληφθούμε ότι ενωμένοι και συνειδητοποιημένοι μπορούμε να κερδίζουμε κάθε μάχη, να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση, να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Επανάσταση του 1821. Ζήτω το έθνος. Τιμούμε τους αγώνες που έδωσαν οι ήρωες της Επαναστάσεως 200 χρόνια πριν για την παλιγενεσία του έθνους μας. Τιμούμε αυτήν την ιστορική στιγμή, τιμούμε τη μνήμη των ηρώων, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες και στο Δήμο Νέστου, ώστε οι επερχόμενες γενιές να μάθουν την ιστορία, να σεβαστούν όλο αυτό το περιεχόμενο και τιμώντας αυτούς τους αγώνες να διασφαλίσουμε εσαΐ το μέλλον του τόπου μας. Ο Δήμος Νέστου συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία με ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το γεγονός, αλλά παράλληλα και με την υπόσχεση στο διοικητές να προβάλλουμε αυτές τις σταθερές και αξίες των αγώνων, καθώς αποτελούν ένα κύτταρο αναγέννησης του έθνους των Ελλήνων. Ήταν τέτοιες μέρες πριν από 200 χρόνια όταν οι Έλληνες αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα και να αποτινάξουν τα δεσμά της Οθωμανικής δουλείας. Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε ήρωες οι οποίοι με πράξεις αυτοθυσίας, γενναιότητας και αυταπάρνησης επιβεβαίωσαν το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα. Ταυτόχρονα όμως ελέγχθησαν και φράσεις οι οποίες κατέδειξαν το φρόνημα των αγωνιστών και συνόδευσαν τις πράξεις τους σφραγίζοντας την έκβαση του αγώνα. Είναι θέλημα Θεού. Ο Θεός είναι κοντά μας και βοηθάει. Γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονιούς μας, για τα αδύνατα παιδιά μας, για τη ζωή μας, τη λευτεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός μπορεί. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 1821 είναι μαζί κατάληξη και αφετηρία της συλλογικής συνείδησης των νεοελλήνων που μέσα από ομαδικά βιώματα, εμπειρίες και κοινωνικότητα έδεσαν το παρελθόν με το παρόν σε μια αξιοζήλευτη πραγματικότητα που είναι το σημερινό κυρίαρχο ελληνικό κράτος, στον περίγυρο του οποίου ζει και ο απανταχού ελληνισμός. Ο αγώνας της παλιγενεσίας, πέρα από την ορθόδοξη πίστη μας, έχει εξαρθεί μέχρι σήμερα περισσότερο ως στρατιωτικό επίτευγμα με πρωταγωνιστές τους άνδρες, χωρίς αμφισβήτηση, και ως πολιτικό γεγονός. Οι γυναίκες, μάνες, σύζυγοι, αδερφές, θυγατέρες, πού βρίσκονταν? Αν εξαιρέσουμε κάποιες επώνυμες ονομαστές, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Δόμνα Βυσβίζη, η Θρακιώτισσα Μπουμπουλίνα, ποιο ρόλο διαδραμάτισαν μέσα στις σκλαβιά τεσσάρων αιώνων οι άλλες, οι ανώνυμες? Η δημοτική μουσα απαθανάτησε με το τραγούδι «Τους ηρωισμούς των ανδρών». Η σύγχρονη μουσα, σε έναν ύμνο για τη σημαία, αναφέρεται στις γυναίκες, στις ουλιώτισσες. «Είσαι το φλάμπουρο που έχει μεράκι του την έννοια της ελευθεριάς. Σε έχει ο Κολοκοτρώνης μπαϊράκι του κι ο καπετάνιος ζαχαριάς. Άσπρη γαλάζια σωστή ξαστεριά, σαν του ουρανού το χρώμα. Ξέρεις αλήθεια να κάνεις στεριά και τους δειλούς ακόμα.
αυτές ομαδικά μας έγιναν γνωστές και δεν έμαθε κανείς ποτέ πώς τις έλεγαν, γιατί έγιναν κομμάτια στους γκρεμούς και πνίγηκαν σε ποτάμια και χωνεύτηκαν μέσα σε πηγάδια. Για αυτές οι σκέψεις μας, επ' ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων ελεύθερης πατρίδας, ένιωσε την ανάγκη να τους αφιερώσει το ακόλουθο σονέτο. Γυναίκες του 21 ηρωίδες, κι αν είστε ανώνυμες και ονομαστές, η ανάμνηση σας φαίνει θαυμαστές. Σταθήκατε του γένους οι ελπίδες. Τιμή και σεβασμός σας ανήκει. Δεν ζητήσατε τη δόξα για αμοιβή. Μόνο ο αγώνας, η θυσία και η τιμή είναι το δάφνινο στεφάνι για την νίκη. Ως χριστιανός και Υιός της Ημετέρας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ορκίζομαι να διαμείνω πιστός στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα ρανίδα του αίματός μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Να χύσω το αίμα μου ή να νικήσω τους εχθρούς της θρησκείας μου ή να αποθάνω ως μάρτης δια των Ιησού Χριστών. Ο όρκος των ιερολοχητών. Έλληνες, Ρωμιοί συμπατριώτες μου. Επί 4 περίπου αιώνες, η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλά Σιμών. Δουλεία, ή της ουδεμή άλλη νομία υπήρχε εις τον κόσμο. Ο πόλεμος του 1821 υπήρξε πόλεμος εθνικός. Πόλεμος ιερός. Πόλεμος προς ανάκτηση των δικαίων της τιμής και της ελευθερίας. Δίκαια τα οποία ενώ εγεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί, από εμάς η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησε επί ματέω βιαίως να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να καταπνίξει. Δίκαια όμως τα οποία η φύση ενέσπηρε βαθέως εις την καρδία των ανθρώπων, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά μυρίων και χιλίων αιώνων δουλεία, δεν είναι δύνατο να εξαλείψει. Όθεν οι πρόγονοί μας ομοθυμαδών εκστράτευσαν κατά του τυράννου, αποφασίσοντες ή να επιτύχουν το σκοπό τους και να ελευθερωθούν ή να χαθούν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιο να ζουν πλέον οι απόγονοι του Περικλαίου εκείνους έθνους των Ελλήνων υποδουλείαν τι αυτήν. Τούτο ακριβώς απηχεί το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», με το οποίο κόσμησαν τα λάβαρά τους μαζί με τη σημαία του Χριστού. Από τον όρκο των Φιλικών, την ριζοσπαστική επαναστατική προκήρυξη του πρίγκιπος Αλέξανδρου Υψηλάντη, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, αλλά και τα τρία επαναστατικά συντάγματα του αγώνος, οι Έλληνες αγωνιστές, συνηφαίνοντας την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας εις τον απόϊχο του νεοελληνικού διαφωτισμού και της γαλλικής επαναστάσεως, σταθερά ομνίουν στο όνομα της Αγίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και είναι αυτοί οι ιεροί όρκοι που αποτυπώνουν εναργώς το σημαντικότερο αρμό μαζί με τη γλώσσα του Ομήρου, του σκλαβωμένου γένους, που δεν είναι άλλος από την πίστη και τη γνώση της ιστορικής διαχρονίας του. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι Έλληνες ουδέποτε έπαψαν να ομιλούν την ελληνική. Και είναι αυτοί οι 24 στρατιώτες. Είναι αυτά τα 24 γράμματα τα οποία επιστράτευσε ο Ρήγας για το μεγάλο ξεσηκωμό. Οι μορφές των Αγίων στις βυζαντινές τοιχογραφίες των εκκλησιών, η λαϊκή παράδοση, τα δημοτικά τραγούδια, οι θρύλοι του μαρμαρωμένου βασιλιά και του Μεγαλέξανδρου κράτησαν ακέραια την εθνική συνείδηση του σκλαβωμένου γένους. Αυτά τα δύο βασικά δομικά στοιχεία ταυτότητας, η γλώσσα και η πίστη, συνεπικουρούμενες από τις φιλελεύθερες επαναστατικές ιδέες των Ναπολεόντιων πολέμων και του διαφωτισμού, είναι που οδήγησαν τη Ρωμιοσύνη στο θαύμα του 1821. Μόνη η δικαιοσύνη φέρει την ελευθερία, τη δύναμη και την ασφάλεια. Όπλα χωρίς δικαιοσύνη γίνονται όπλα ληστών. Η ανδρεία χωρίς τη δικαιοσύνη είναι ευτελές προτέρημα. Η δικαιοσύνη, εάν εφυλάσσεται από όλους, ουδέ χρίαν όλος είχε της ανδρείας. Και αυτή του Θεού η παντοδυναμία, ήθελεστε χωρίς όφελος για τους ανθρώπους, εάν δεν ήτο ενωμένη με την άπειρο δικαιοσύνη του. Αδαμάντιος Κοραής προς τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, πρόσφυγες της Ελληνικής Ανατολής και αργότερα Σαρακατσάνοι, κατοίκησαν την επαρχία Νέστου, φέρνοντας μαζί τους θρύλους, τραγούδια και παραδόσεις και τους αγώνες της Ρωμιοσύνης για ελευθεριά. Άλλωστε, η Εθνεγερσία του 1821 υπήρξε απόρρια πολύχρονης ψυχικής προετοιμασίας ολόκληρου του υπόδουλου ελληνισμού. Η λαϊκή μνούσα ύμνησε τους αγώνες των Θρακιωτών,
που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος κατά την Εθνικερσία του 1821. Έδωσε δύναμη σε όσους το άκουσαν και βγήκαν να πολεμήσουν ψελίζοντάς το στα χείλη τους. 40 παλικάρια και ένας γέροντας στολίσκαν και αρματώθηκαν για τον πόλεμο. Βάζουν τα ντουφέκια τους, φέγγουν τα βουνά. Βάζουν και τα σπαθιά τους, λάμπουν θάλασσες. Στο δημοτικό μας τραγούδι οφείλεται και η απονομή τιμών σε άγνωστα πρόσωπα που συνέβαλαν στην απελευθέρωση, όπως τη γενναία θρακιώτισσα καπετάνισσα Δόμνα Βυσβίζη. «Πουλάκι, πόθεν έρχεσαι, πουλάκι για αποκρίσου. Μην είδες και μην άκουσες για την κυραδομνίτσα, που έχει καράβι ατίμητο, το πρώτο μες τα πρώτα, καράβι που πολέμησε στη Σύμβρο στο Μπουκάζι». Οι Σαρακατσάνοι, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, φορούσαν μαύρη ενδυμασία ως ένδυρση πένθους. Στην Επανάσταση του 1821 στάθηκαν τα στηρίγματα της κλεφτουριάς. Κάθε οικογένεια είχε δώσει και από έναν κλέφτη. Ο Κατσαντώνης, που με το μαρτυρικό του θάνατο υψώθηκε σε φλάμπουρο εθνικής λύτρωσης, αποτελεί το καύχημα όλων των Σαρακατσάνων. «Αυτού που πας, μαύρο πουλί, μαύρο μου χελιδόνι, να χαιρετάς την κλεφτουριά και αυτόν τον Κατσαντώνη». Η αγάπη για τη λευτεριά και η ανάγκη της διατήρησης της πίστης αντικατοπτρίζεται στα τραγούδια, τα έθιμα και τους χορούς των Σαρακατσάνων. Ο Σταυρωτός, κλέφτικος χορός, συμβολίζει την αλληλεγγύη που έδειχναν μεταξύ τους οι κλέφτες, δίνοντας όρκο στο σύμβολο της πίστεως, τον Σταυρό, που σχημάτιζαν με τα χέρια τους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε γράψει πως καμιά επανάσταση δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας από εκείνη που χρησιμοποιεί για ορμοτήριό της την παράδοση. Μία δύναμη θεϊκή με γιγάντωσε. Αυτή η θεία δύναμη μου έδωσε θάρρος για να φτάσω με το πυρπολικό μου στην τουρκική ναυαρχίδα. Οι Τούρκοι ήταν τόσοι ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. «Εις το όνομα του Κυρίου», φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα το σταυρό μου και πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν στην αυαρχίδα που τεινάχθηκε στον αέρα. Κωνσταντίνος Κανάρης. Η Ήπειρος και ο αγώνας για την ελευθερία. Η απελευθέρωση της Ελλάδας από τη μακρόχρονη δουλεία των 400 χρόνων στους Τούρκους οφείλει πολλά στην Ήπειρο, όπως και σε όλους τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1921. Η συμβολή των Ηπειρωτών στον εθνικοπαλευτρικό αγώνα του 1921 υπήρξε κεφαλαιώδης. Η Φιλική Εταιρεία, η οποία δημιούργησε το ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά και οργάνωσε την εξέγερση, οφείλει τη δημιουργία της σε Ηπειρώτες, αφού δύο από τα ιδρυτικά μέλη της, Σκουφάς και Τσακάλοφ, ήταν από την Ήπειρο. Επιπλέον, πάρα πολλοί Ηπειρώτες εντάχθηκαν στη Φιλική Εταιρεία και βοήθησαν οικονομικά, ηθικά, αλλά και με την πολεμική τους δράση την εθνική υπόθεση. Η Ήπειρος, τόπος άγριος, γεμάτος βουνά, απρόσιτος, ανυπόταχτος, στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν γνώρισε την καταπίεση και την ανελευθερία που γνώρισαν οι παιδινές περιοχές. Οι προσπάθειες για απελευθέρωση της πατρίδος δεν βρήκαν ασυγκίνητο στους κατοίκους των Τζουμέρκων και από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση στην Ήπειρο. Οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων, μοιημένοι στο όραμα της Επανάστασης και από τους φιλικούς, συνήρθαν τις πρώτες μέρες της πλειορχίας του Αλή Πασά από τα σουλτανικά στρατεύματα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλιο. Και αφού κατάρτισαν σχέδιο, αποφάσισαν να κηρύξουν την Επανάσταση εν ευθέτω χρόνο. Η πρώτη επαναστατική πράξη πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Γιαννάκης Κουτελίδας και Γιώργος Καραϊσκάκης με 30 τζουμεριώτες χτύπησαν τους Τούρκους στο Κομπότι. Η πράξη αυτή συνιστά και την ανεπίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Ήπειρο. Στη συνέχεια, οι οπλαρχηγοί της περιοχής κατέλαβαν τις διαβάσεις του Μακρινόρους και συγκρούστηκαν με τους Τούρκους για να μην τους επιτρέψουν να διαβούν προς τη Δυτική Ελλάδα και να καταστήλουν την Επανάσταση. Παράλληλα, οι Σουλιώτες πολεμούσαν με τα σουλτανικά στρατεύματα στην περιοχή τους, δημιουργώντας αντεπερισπασμό. Ενδεικτική είναι η συμμετοχή του μετέπειτα σπουδαίου εθνικού ευεργέτη
Ευάγγελου Ζάπα, ο οποίος πολέμησε ως πρωτοπαλίκαρο πλάι στο Σουλιώτη πολέμαρχο Μάρκο Μπότσαρη. Έτσι οι υπηρώτες πέτυχαν με συντονισμένη δράση τη διατήρηση της Επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα. Η ηθική και στρατιωτική συμβουλή των υπηρωτών στους αγώνες της Εθνικερσίας του 21 είναι ανδιαφυσβήτητα πλατιά και ουσιαστική. Όταν σηκώσαμεν τη σημαία εναντίον της τυραγνίας, ξέραμεν ότι είναι πολύ αυτήνοι και μαχητικοί και έχουν και κανόνια και όλα τα μέσα. Εμείς σε ούλα είμαστε αδύνατοι. Όμως ο Θεός φυλάγει και τους αδυνάτους. Και αν πεθάνομεν, πεθαίνομε δια την πατρίδα μας και την θρησκεία μας. Και πολεμούμεν όσο μπορούμεν εναντίον της τυραγνίας. Και ο Θεός ας βοηθήσει. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Οι αντίξωες συνθήκες της Επανάστασης απεικονίζονται στο μεγαλειώδες έργο του Σολομού «Ελεύθερη Πολιορκημένη» που συγκροτείται σε τρία σχεδιάσματα. Θέμα του είναι ο αγώνας των μεσολογγητών που συμβολίζει όχι μόνο τον αγώνα κατά του εχθρού αλλά και κατά του εαυτού τους. Να μην υποταχτούν. Στο πρώτο απόσπασμα του δεύτερου σχεδιάσματος δεσπόζουν η γυναίκα μάνα και ο άντρας πολεμιστής που αποτυπώνουν το μαρτύριο της πείνας. Έτσι η μάνα φθονεί ένα πουλάκι που βρήκε ένα σπόρο να δαμάσει την πείνα του ενώ η ίδια αδυνατή να δώσει κάτι στα παιδιά της που πεθαίνουν από την ασιτία. Από την άλλη, ο πολεμιστής θρηνεί γιατί εξαιτίας της εξουθένωσης λόγω της αναφαγιάς δεν μπορεί να κρατήσει το ντουφέκι του και γιατί αυτό το γνωρίζει και ο εχθρός. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι, όπου σιμούγινες βαρύ και ο γαρινός το ξέρει. Στο δεύτερο απόσπασμα, οι δυσκολίες μεγενθύνονται με την ομορφιά της άνοιξης. Η χαρά της ζωής είναι πιο ισχυρή αυτή την εποχή και δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους πολιορκημένους. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε και ως άνθια βγαίνουν και καρποί το σάρματα σε κλειώνε. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι που ολυνυχτή σε σύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη και μες της λίμνης τα νερά πέφθασε με ασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα. Το ελληνικό έθνος, αφού υπέκυψε εις των βάρβαρων και σκληρότατων ζυγών της Οθωμανικής τυραννίας, υστερήθη όχι μόνο την ελευθερία του, αλλά και παν είδος μαθήσεως και των ενδεχόμενων να εκλείψει διόλου από το έθνος η ελληνική γλώσσα, εάν δεν την διέσωζε η Εκκλησία, προσύν οφείλεται και κατά τούτο ευγνωμοσύνην. Παλαιών πατρών Γερμανός. Εκκλησία και 21. Για τους υπόδουλους Ρωμιούς, η Ορθοδοξία έκλεινε μέσα της το ένδοξο παρελθόν και την ελπίδα της απολύτρωσης.
Ο αγώνας για ελευθερία έγινε πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία και έπειτα για της πατρίδος την ελευθερία. Οι πρόγονοί μας, αν αλλαξοπιστούσαν, θα μπορούσαν να έχουν και ελευθερία και αξιώματα. Η Εκκλησία στάθηκε οικιβωτός του γένους. Πρόσφερε χιλιάδες νεομαρτύρων. Σφαγιάστηκαν για το Χριστό και το μαρτύριό τους ξύπνησε από τον λίθαργο τη λαϊκή ψυχή. Τοπικά παραδείγματα, ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, που την εικόνα το έφεραν από τη Λάϊστα της Ηπείρου στη Χρυσούπολη οι πρώτοι Ηπειρώτες, και ο Άγιος Ιωάννης των Μαριών της Θάσου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έγινε ο Κυρηναίος του γένους. Η αντίδραση του Σουλτάνου για κάθε παράβαση των Ρωμιών ξεσπούσε πρώτα σε αυτό. Πλήστοι ιεράρχες του είναι κρεμασμένοι και σφαγμένοι. Πρωτοκορυφαίος ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Προστάτευσαν με τη θυσία τους την άδικη σφαγή χιλιάδων χριστιανών. Στην εκκλησιά του χωριού οι υπόδουλοι έπαιρναν δύναμη από το Θεό. Ερχόταν σε άμεση σχέση με την ιστορία και τη γλώσσα τους, με τα τροπάρια και τις στιχογραφίες. Ο παπάς κρυφά μάζευε γύρω του τα παιδιά και τους μάθαινε τα πρώτα γράμματα στο Μηναίο και στο Οκτωήχη. Τα μοναστήρια ήταν το ανώτερο σχολείο αλλά και το καταφύγιο των κατατρεγμένων. Έβγαζαν ψυχές που μόρφωναν Χριστό και Ελλάδα, όπως ο μεγάλος διδάχος του γένους, ο εθνομάρτυρας Κοσμάς ο Ετωλός. Πολλά ράσα μάτωσαν. Ιερείς και διάκονοι κρέμασαν το πετραχύλι τους και συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα. Παπαφλέσας, Διάκος, Σαμουήλ. Οι μεγάλοι αγωνιστές το Σταυρό του Χριστού είχαν στην περικεφαλαία τους και την εικόνα της Παναγιάς κατάστηθε. Και μια πατρίδα ελευθερωμένη, ορθόδοξη, ήταν το όραμά τους. Θα πει ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Γλυκότερον πράγμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και τη θρησκεία. Όταν δι' αυτά τον άνθρωπον δεν τον τύπτει η συνείδησή του, αλλά τα δουλεύει ως τίμιος και τα προσκυνεί, είναι πλέον ευτυχής και πλέον πλούσιος. Ο έφορος της Ελλάδος Θεός ενέπνευσε στα σκαρδίας των εχθρών μας άκραν δειλίαν και φόβων. Ελπίζω δε εντός ολίγου με την βοήθεια του Τιμίου Σταυρού και των θεοπιθών της πατρίδος ευχών να σας χαροποιήσω. Ανδρέας Μιαούλης. Στο σκοτεινό κατόγι δεν έπεφτε τρίχα. Στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, γέροι, γυναίκες και παιδιά, μετεταμένες τις αισθήσεις και το φόβο να τους έχει κόψει την ανάσα, προσδοκούσαν να αποφύγουν το μοιραίο τέλος. Μόλις λίγο καταλάγιασε ο πανικός, η Ταρσό τράβηξε το μάλινο σκουτί να δει την κόρη της, που όλες εκείνες τις δύσκολες ώρες δεν είχε βγάλει άχνα. Σαν ήταν δασκαλεμένο το βρέφος να μείνει στη σιωπή. Στην αρχή δεν κατάλαβε. Μα γρήγορα αντιλήφθηκε πόσο πολύ από το φόβο της είχε σφίξει το προσωπάκι της μικρής στο στήθος της για να μην κλάψει και προδοθούν και εκείνη είχε πάθει ασφυξία. Με την παλάμη έκλεισε το στόμα της και άρχισε να κλαίει με γοερούς λυγμούς. Ήθελε να φωνάξει, μα δεν τόλμησε. Ο παπάς με ψελίσματα σταύρωσε τη μικρή και συμβούλευσε την Ταρσό να φανεί δυνατή. Ο ρημαγδός της μάχης είχε μεταφερθεί και στους δρόμους του χωριού γύρω από τους προμαχώνες. Μεσαλεμένα τα λογικά από το μίσος, η Ταρσό αγκάλιασε το νεκρό μωρό της και σηκώθηκε να φύγει. «Ευτυχώς, μικρό μου, πρόλαβα να σε γλιτώσω από το θάνατο. Τώρα θα πάμε στον πατερούλη σου». Δίχως έγνοια να προστατευτεί, αδιάφοροι αν τη σκότωναν, πήρε το μονοπάτι για τους προμαχώνες. Τα βόλια σφύριζαν γύρω της, όπως και οι ανθρώπινες κραυγές. Εκείνη, σαν ήταν μόνη, παρηγορούσε με θερμά λόγια την κόρη της. «Κάνε υπομονή, μικρό μου, και φτάνουμε στον μπαμπά. Σ' αγαπάει, θα δεις. Θα σε πάρει αγκαλίτσα και θα σου λέει τραγουδάκια». Δεν θα είχε κάνει 100 μέτρα, όταν ένα αδέσποτο βόλι καρφώθηκε στο αριστερό της στήθος. Σταμάτησε, έσφιξε στην αγκαλιά της την κόρη της, εωρήθηκε για λίγο, ως που λύγησε και έπεσε ανάσκελα, με μάτια ανοιχτά,
να κοιτάζει τον ουρανό και με μια έκφραση ικανοποίησης στο πρόσωπο να δηλώνει το αντάμωμα με την ελευθερία. Ξημερώνοντας η 12η Απριλίου του 1826, το Μεσολόγγι ήταν ένα σωρός από πυρίκαυστα ερείπια. Μες στις φωτιές και τους καπνούς, ένας βαριά λαβωμένος άντρας σερνόταν με δυσκολία ανάμεσα σε πτώματα ανδρών και γυναικών να βρει τη γυναίκα του ψελίζοντας σαν τρελός. «Ταρσό μου, ελευθερία θα βαφτίσουμε την κόρη μας». «Κι όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα μου, στρέγομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός θα να είμαι». Στρατηγός Μακρυγιάννης. Το εμπόριο σκλάβων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γνώρισε μεγάλη άνθηση. Στις αρχές του 17ου αιώνα, το 1/5 των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης ήταν δούλοι. Ευρωπαίοι περιηγητές περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή των σκλάβων και ιδιαίτερα των γυναικών. Νεαρές και ωραίες κοπέλες πολλούνται ως επιτοπλίστων στα χαρέμια των Οθωμανών αξιωματούχων, ενώ την ίδια τύχη είχαν και πολλά έφηβα αγόρια. Οι περισσότεροι άνδρες προορίζονταν για τις βαριές εργασίες, σε σημείο να αντικαθιστούν ακόμη και τα ίδια τα ζώα. Η χειρότερη όμως μοίρα που μπορούσε να έχει ένας άνδρας δούλος ήταν να βρεθεί κοπηλάτη σε γαλέρα, στα κάτεργα, να γίνει δηλαδή κατεργάρης. Το τραγούδι της Γενιάς, Ευγενίας. Παραδοσιακό τραγούδι των Σορακατσανέων της πόλης. Περιγράφει την ιστορία μιας γυναίκας που την αγόρασε ως σκλάβα ο γενίτσαρος αδερφός της, σε σκλαβοπάζαρο της πόλης. Το τραγούδι διασώθηκε περνώντας από γενιά σε γενιά και τραγουδιέται ακόμη από τους γέροντες Σορακατσάνους της περιοχής μας. Ένας κοντός κοντούτσικος, ποχιόμορφη γυναίκα. Την εζηλεύει η γειτονιά, την εζηλεύει η χώρα. Τη ζήλεψε κι ένας πασάς και θέλει να την πάρει. Πολύ βαριά το χρέωσε στα μπελοχώραφά του και πούλησε τα πρόβατα και πούλησε τα γίδια. Και ακόμη δεν απόφτασε να το ξεχρεώσει. Παίρνει ο κοντός την έμορφη, τη βγάνει στο παζάρι. Κάνας δεν αποκρίθηκε από όλο εκεί τον κόσμο. Κι ένας κοντός γενίτσαρος, πραγματευτής στην πόλη. Πόσο κοντέμ την έμορφη, πόσο τη μαυρομάτα. Το ένα το μάτι, δυο φλουριά, και τ' άλλο 3.000, και το κορμί της στο λιγνό, αμέτρητους παράδες. Κράτα κοντέμ τη σκούφια σου, να τη γιομίσω άσπρα. Κι όντας τον αποπλέρωσε, τότε και τη ρωτάει. Απού θυνε η μάνα σου όμορφη, και απού θε ο τατά σου. Η μάνα μου απ' τα Γιάννενα, πατέρας μου απ' τα Σέρα, και έχω αδερφό γενίτσαρο πραγματευτή στην πόλη. Πάρε κοντέμ την έμορφη, πάρε τη μαυρομάτα και τα φρουριά που σου δοκά, πρικιό της αδερφής μου. Μόνο του Ευαγγελίου η διδαχή εμπορεί να σώσει την αυτονομία του γένους, όταν μάλιστα κηρύτεται αποποιμένες φίλους της αληθείας και της δικαιοσύνης. Τούτο παρακαλώ να τους παραγγείλετε να πράττωσιν εις το εξής, παριστάνοντας εις αυτούς ότι πολεμούν όχι μόνο υπερπατρίδος, αλλά και υπερπίστεως. Αδαμάντιος Κοραής προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Ο Θούριος του Ρίγα είναι ο πιο διαδεδομένος προεπαναστατικός πατριωτικός ύμνος. Δεν ήταν ένα απλό πατριωτικό τραγούδι, αλλά μια ανοιχτή προκήρυξη, προσκλητήριο δυνάμεων και πρόγραμμα ενεργείας. Σύνθημα επαναστατικού συναγερμού για όλη την τουρκοκρατούμενη Βαλκανική. Ήταν μια επαναστατική κατήχηση γραμμένη σε στίχους για να μπορούν να την αποστηθίζουν εύκολα και οι πιο αμόρφωτοι και αγράμματοι. Διαβάζω μερικά αποσπάσματα. «Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην έλθω ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ, σ' Ανατολή και Δύση, και νότον και βοριά, για την πατρίδα όλη να έχουμε μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στην δόξα του πολέμου να τρέξουμε μαζί. Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμνοί, Αράπηδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή.
για την ελευθερία να ζώσω μεν σπαθή. Πως είμασταν τριωμένοι, παντού να ξακουστεί. Όσοι από τον τυραννίαν πήγαν στην ξενιτιά, στον τόπο του καθένας ας έλθει τώρα πια. Και όσοι του πολέμου την τέχνη αγρικούν, εδώ ας τρέξουν όλοι τυράννους να νικούν. Η Ρούμελη τους κράζει, μαγκάλες, ανοιχτές, τους δίδει βιών και τόπων, αξίες και τιμές. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Και όσοι προσκυνήσουν δεν είναι πια εχθροί, αδέρφια μας θα γένουν, ας είναι και εθνικοί. Μα όσοι θα τολμήσουν αντίκρι να σταθούν, εκείνοι και δικοί μας, αν είναι, ας χαθούν. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρη των ζυγών, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε από τα νέφη την ημισέλληνων, δια να υψώσουμε το σημείον δύο πάντα νικόμεν, λέγω το Σταυρόν. Και ούτω να εκδικήσουμε την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν. Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε περίπου το 1750 από Έλληνες της Διασποράς. Από Έλληνες της Διασποράς ιδρύθηκε και η Φιλική Εταιρεία στην Οδυσσό στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814, εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής είναι συμβολική και δείχνει πως ο στόχος της Φιλικής Εταιρείας ήταν διπλός, εθνικός και θρησκευτικός, καθότι συμβόλιζε και την ύψωση. Με άλλα λόγια, την ανάσταση του ελληνικού γένους από τη σκλαβιά. Η Φιλική Εταιρεία επρόκειτο να αποτελέσει μια μυστική ολιγομελή οργάνωση επίλεκτων Ελλήνων. Μεταξύ των μοιημένων στο Μικρασιατικό Πόντο φαίνεται να συμπεριλαμβάνονταν και Έλληνες κρυπτοχριστιανοί. Σημαντική εκπρόσωπος της ποντιακής συμμετοχής στον αγώνα υπήρξε η οικογένεια Υψηλάντη. Το 1820 αναλαμβάνει αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, του οποίου η οικογένειά του προερχόταν από τα Ύψαλα, ένα χωριό έξω από την Τραπεζούντα. Αρκετοί επιφανείς πόντιοι ενίσχυσαν με χρηματικά ποσά την Φιλική Εταιρεία. Ανάμεσά τους ο Ηλίας Κανδύλης, ο Ιάκωβος Γρηγοράντης, καθώς και η μεγάλη ποντιακή οικογένεια των Μουρούζιδων. Είναι αλήθεια πως υπάρχει ένα έλλειμμα γνώσης για τη συνεισφορά του ποντιακού ελληνισμού στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων του 1821. Τα σχολικά εγχειρίδια της πατρίδας μας ξεχνούν στο θέμα αυτό τους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Στις ιστορικές πηγές αναφέρονται πολλοί πόντιοι Έλληνες που κατέβηκαν ως εθελοντές για να πολεμήσουν με ξεχωριστή γενναιότητα στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1821. Πολλά νέα παλικάρια ποντιακής καταγωγής, σπουδαστές στην πλειοψηφία τους, κατατάχθηκαν στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1929 έως το 1935, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Κάθε φορά που ξένοι ή Έλληνες δημοσιογράφοι ζητούσαν βιογραφικά του στοιχεία, έλεγε με υπερηφάνεια: «Καταγόμεθα βεβαίως από την Κερπινή Καλαβρή των Εκπατρός, πάπου και προπάπου. Αλλά παρακαλώ να μην λησμονηθεί ότι η μητέρα μου Ελένη Μουρούζη ή το ποντιακής καταγωγής, ως κόρη του Αλέξανδρου Μουρούζη, τη σπουδαία φαναριώτικη οικογένεια των Μουρούζιδων». Ήρθαν και μερέθιζαν και μέταζαν να μπω σε ξένες φατρίες και εισκόμματα. Τους είπα,
Όποιον κόμμα είναι της πατρίδος μου και της θρησκείας μου, με εκείνο είμαι. Και με το σύνταγμα, δηλαδή με το Ευαγγέλιο του Θεού. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Αντίθετα με προηγούμενες εξεγέρσεις και αποσχιστικές ενέργειες εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδοποιώς διαφορά της Ελληνικής Επανάστασης ήταν το γεγονός ότι το υποκείμενο της εξέγερσης δεν ήταν ένας τοπικός αξιωματούχος ή μία περιοχή, αλλά ένας υποτελής χριστιανικός λαός που συγκροτήθηκε σε έθνος. Στην προσέγγιση του θέματος θα αναλυθούν οι όροι Οθωμανική Αυτοκρατορία, Χριστιανικός Λαός και Έθνος. Κατόπιν θα εντοπιστούν οι αλλαγές του θεσμικού και κοινωνικού πλαισίου, όπως αυτές αποτυπώνονται σε ημερομηνίες ορόσημα για τη Χρυσούπολη. Οθωμανική Αυτοκρατορία, πληθυντική κοινωνία, απαρτιζόμενη από πληθυσμούς, ποικίλων αξιακών κριτηρίων που ζουν μαζί ή χωριστά. Η κεντρική εξουσία επιθυμεί την ενσωμάτωση των υπηκόων της, διακρίνοντάς τους σε μουσουλμάνους και μη. Η θρησκεία, κατά το Οθωμανικό δίκαιο, είναι το πρώτο κριτήριο ανισότητας και διαφοράς. Δεύτερος παράγοντας ανισότητας είναι η κοινωνική διάκριση ραγιάδων, δηλαδή της παραγωγικής βάσης του πληθυσμού που φορολογείται, και των ασκερή, των προνομιούχων αξιωματούχων. Με αυτή τη βάση, ένα δελτίο ταυτότητας ενός κατοίκου της Χρυσούπολης του 19ου αιώνα θα ανέγραφε τα ατομικά του στοιχεία, τον τόπο κατοικίας, Σαρίσια Μπάν, την περιφερειακή διοίκηση, Σαντζάκι Δράμας, την υπηκότητα Οθωμανική και το θρήσκευμα Γιαούρ, δηλαδή άπιστος ή Μουσλίμ, κατά περίπτωση. Η αλλαγή στη συλλογική συνείδηση επιτεύχθηκε στην περίπτωση των Ελλήνων, ώστε σταδιακά δεν ήθελαν να αντιμετωπίζονται ως πίμνιο, αλλά ως ένα έθνος, βάσει κάποιων παραγόντων όπως ανάπτυξη του εμπορίου, που οδήγησε σε αστικοποιήσεις και συγκρότηση δικτύου εμπορικής διασποράς. Επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, που συνοδεύτηκε από το παράλληλο αίτημα εκοσμίκευσης της εκπαίδευσης και του τρόπου ζωής. Φορολογικές επιβαρύνσεις των μη μουσουλμάνων που συσπήρωσαν τους χριστιανούς γύρω από τους ιεράρχες και τις ηγετικές ελίτ. Αμφισβήτηση της νομιμότητας της Οθωμανικής εξουσίας και ταυτόχρονη απόσχηση τοπικών αξιωματούχων από αυτήν. Ενσωμάτωση μη μουσουλμάνων στην Οθωμανική άρχουσα τάξη. Πώς αυτά συνδέονται με τη Χρυσούπολη, 1820-1830. Άφιξη υπηρωτών που ίσως συνδέεται με το καθεστώς του Αλή Πασά στα Ιωάννινα, 1839-1856. Χάτι Σερίφ, Χάτι Χουμαγιούν. Μεταρρυθμίσεις γνωστές ως Τανζιμάτ που καταλήγουν στην παραχώρηση ίσης αντιπροσώπευσης όλων των υπηκών της αυτοκρατορίας ανεξαρτήτου θρησκεύματος. Συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη των χριστιανών. 1884-1891. Εκμεταλλευόμενοι το Τανζιμάτ, οι χριστιανοί κάτοικοι της Χρυσούπολης εγείρουν το χριστιανικό ναό του Αγίου Δημητρίου και το ελληνικό σχολείο. Έτσι ώστε μπορούμε να πούμε ότι από τα δεδομένα της απογραφής του 1856, από τους 3.000 κατοίκους του Σαρισαμπάν, οι 500 μπορούν πια να λογίζονται Έλληνες. Ο Θεός είναι μετά της Ελλάδος και υπέρ της Ελλάδος και αυτή σωθήσετε. Επί ταύτης της πεπιθήσεως, αντλώ πάσας μου τας δυνάμεις και πάντας τους πόρους. Ιωάννης Καποδίστριας. Η Επανάσταση του 1821 ξέσπασε σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα αρνητικό, καθώς με την ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, χώρες απολυταρχικές κατά κανόνα, ήταν αντίθετες σε κάθε επαναστατική προσπάθεια. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ιωάννης Καποδίστριας, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας τότε, δεν δέχτηκε να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, επειδή γνώριζε το διεθνές κλίμα της εποχής. Το Ευρωπαϊκό Συντηρητικό Κατεστημένο καταδίκασε την Ελληνική Επανάσταση στο συνέδριο της Βερόνας του 1822. Άρα, ο αγώνας των Ελλήνων, ο οποίος εξ ορισμού ήταν άνισος, ήταν μια παράτολμη, απενονοημένη προσπάθεια έξω και πέρα από κάθε λογική. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει ο Κολοκοτρώνης. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμαι θα τρελή, δεν έκαναμε την Επανάσταση. Γιατί ήθελε συλλογιστεί πρώτον διαπολεμοφόδια, καβαλαρίαν μας, πυροβολικών μας, πυρατοθήκες μας, τα μαγαζιά μας. Ήθελαμε λογαριάσει τη δύναμη την ειδική μας, την τουρκική δύναμη.
Τώρα όπου νικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ή θέλαμε τρόγοι κατάρες και αναθέματα. Στην ιστορική ομιλία του, στην Πνίκα, απευθυνόμενος το 1838 προς τους μαθητές, ανέφερε: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάρα βαβατσέλα». Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτόν τον σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Οι Έλληνες, πρώτοι από όλους τους βαλκανικούς λαούς, επαναστάτησαν εναντίον του Οθωμανικού ζυγού και πρώτοι κέρδισαν, κατέκτησαν την ελευθερία τους μετά από πολύχρονο αγώνα το 1830. Παρόλα τα λάθη, τις παραλήψεις, τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις ενίοτε, πέτυχαν το ακατόρθωτο. Όλοι μαζί, ομόψυχα, ομόθυμα, συλλογικά, υποτάσσοντας το εγώ στο εμείς, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης. Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε πατρίδα. Σε αυτά τα δύο σας εξορκίζω, ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας. Η συμμετοχή της Θράκης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε ουσιαστική, συνεχής και πολύμορφη. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε σχέση με τις περιοχές της Ρούμελης και του Μοριά. Βαρύ το τίμημα που πλήρωσαν και οι Θράκες κατά την επανάσταση του γένους μας το 1821. Η Θράκη βρισκόταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους, και η παρουσία του Οθωμανικού στρατού στην περιοχή ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα κάθε εξέγερση να καταπνίγεται εύκολα από τους Τούρκους. Παράλληλα, η ομαλή διαμόρφωση του εδάφους της Θράκης δεν παρήχε δυνατότητα ανάπτυξης κλεφτοπόλεμου και διαφυγής στα βουνά, όπως γινόταν στο ορεινό έδαφος της Νότιας Ελλάδας. Έτσι, οι Θρακιώτες κάθε φορά που σήκουναν κεφάλι, υφίστανται πρώτοι και σε έντονο βαθμό τις θηριωδίες, τις ομότητες και τις φρικαλαιότητες των βάρβαρων κατακτητών. Γι' αυτό η επανάσταση στη Θράκη είχε τη μορφή κυρίως τοπικών εξεγέρσεων. Όμως μαζικά οι Θράκες γίνονταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Τέταρτο μέλος στη σειρά, ο Αντώνης Κομιζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Ενώ πολλοί κυρίως νέοι υπήρξαν ιερολοχίτες, όπως η αδερφή Ξενοκράτη από τη Βυζή και η αδερφή Γιανακούδη από την Κορνοφολιά του Εύρω. Ταυτόχρονα, σημαντική ήταν η συμμετοχή των Θρακών, αγωνιστών, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο της Ξηράς όσο και της θάλασσας, ενώ πολλοί από τους αγωνιστές αυτούς, όταν καταπνίγηκε η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία, συνέχισαν τον αγώνα τους σε εστίες της Νότιας Ελλάδας. Η Θράκη είχε ακόμα και τη δική της γυναίκα επαναστάτρια, τη Δόμνα Βυσβίζη, η οποία μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά της όργωσε τις θάλασσες και αποτέλεσε το φόβο και τον τρόμο των Τούρκων. Το 1824, το πλοίο τους Καλομήρα χρησιμοποιήθηκε ως μπουρλοτιέρικο από τον Πιπίνο και ανατίναξε την αρμάδα του Πασά. Η Δόμνα Βυσβίζη ανέλαβε στη συνέχεια καπετάνισσα στον αγώνα και ο ηρωισμός της ήταν εφάμιλος της Τζαβέλνας και της Μαντούς Μαυρογένους. Ο ιστορικός της Φιλικής Εταιρείας και μέλος αυτής, Ιωάννης Φιλίμων, σχολιάζει: «Αν οι Έλληνες έμποροι της Δύσης κυοφόρησαν την Επανάσταση του 1821 και οι Έλληνες της Οδυσσού την εγέννησαν, οι Έλληνες της Θράκης την θύλασαν». Η μέρα εκείνη, την οποία επιθυμούσαν οι πατέρες μας να ειδούν, έφτασε και ο νυμφίος έρχεται. Έφτασε ο καιρός για να λάμψει πάλι ο Σταυρός και να λάβει πάλι η Ελλάς, η δυστυχής πατρίς μας, την ελευθερία της. Ό,τι κι αν εκάμαμεν, είτε εγώ, είτε οι συνάδελφοί μου, είτε ως εταίροι, είτε ως αγωνιστέ, είτε έμπνευσης και έργων της Θείας Προνοίας και ουδέν θέλομεν πράξη άνευ της εμπνεύσεως ταύτης. Άνθιμος Γαζής. Το δημοτικό τραγούδι, ως προϊόν μακραίωνης, προφορικής και συλλογικής δημιουργίας, συνδέθηκε άρρηκτα με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αφηγείται θαυμαστές και ηρωικές πράξεις του παρελθόντος και του παρόντος.
παντρεύοντας την αλήθεια με τον μύθο, τον ρεαλισμό με τη φαντασία, με σκοπό να εμνήσει τον άντρα, τη γυναίκα, την ελευθερία, την ανδρεία, τη δικαιοσύνη. Ειδικότερα τα κλέφτικα τραγούδια αντλούν το υλικό τους από την προσπάθεια αποτείναξης του τουρκικού ζυγού και γεννήθηκαν στα λιμέρια των κλεφτών, σε συνδυασμό με τον χορό, υμνώντας την επαναστατική δράση κλεφτών και αρματολών. Εμφανίζονται μετά τον 16ο αιώνα και λόγω της προφορικότητάς τους, πολλά από αυτά χάθηκαν. Κεντρικό θέμα είναι η ένοπλη επαναστατική δράση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών. Εγκομιάζονται οι ανδραγαθίες, οι νίκες, η ζωή, ο ηρωισμός, ακόμη και ο θάνατος, όπως για παράδειγμα στο τραγούδι «Ο Κατσαντώνης». «Και εσείς τζουμέρκα και άγραφα, παλικαριών λιμέρια, μην πείτε πως με πιάσανε, με προδοσιά, με δόλο. Του φέκι μου περήφανο, πιστόλια πέρα-πέρα, αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτον στο στρώμα». Κάποιες φορές ο ήρωας είναι ανώνυμος, όπως το τραγούδι «Ο γέρος κλέφτης». Άλλοτε πάλι αφορά πολύ γνωστές μορφές της Επανάστασης, όπως στο γνωστό των Κολοκοτρωνέων. «Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Λάμπουν και τα ελαφρά σπαθιά των Κολοκοτρωνέων». Εξέχουσα θέση κατέχουν όμως και οι γυναίκες στο κλέφτικο τραγούδι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα. «Τ' Ανδρούτσου η μάνα», όπου αναφέρονται οι μάνες του Ανδρούτσου και του Διάκου. Επίσης, οι γυναίκες των Λαζέων, όπου εξαίρεται η στάση των συζύγων των κλεφτών και τα βάσανά τους. Οι γυναίκες όμως αναλαμβάνουν και ενεργό δράση στην Επανάσταση πιάνοντας τα όπλα, όπως φαίνεται στο τραγούδι «Μια κόρη τα πεφάσισε». «Μια κόρη τα πεφάσισε να πάει με τους κλέφτες, βάνει φωτιά στον αργαλιό, στο φιλτιτσένιο χταίνει και τα άρματά της φόρεσε και πάει με τους κλέφτες». Το δημοτικό τραγούδι, ως απόδειξη της ιστορικής εθνικής συνέχειας και ταυτότητάς μας, είναι μία ανεκτήμητη πηγή άντλησης ιστορικών, μυθικών, λαογραφικών και εν γέννη πολιτισμικών στοιχείων. Η μεγάλη του αξία έγκειται στο γεγονός και στον τρόπο δημιουργίας του από ανθρώπους απλούς, καθημερινούς, δημοτικούς ποιητές, που είχαν ανάγκη να εκφραστούν, να αποφορτιστούν και να διασκεδάσουν. Ως επίλογο, ας θυμηθούμε τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη. «Καμία επανάσταση, ούτε στην τέχνη, ούτε στη ζωή, δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας από εκείνη που χρησιμοποιεί για ορμητήριό της την παράδοση». Παρά τα ελάχιστα ιστορικά στοιχεία και έγγραφα, τα οποία μαρτυρούν τη συμμετοχή των Ελλήνων Μικρασιατών στην Εθνηγερσία, οι Έλληνες ομογενείς της Μικράς Ασίας ενίσχυσαν ηθικά, οικονομικά και πνευματικά την ορίμανση της σκέψης μιας ελεύθερης Ελλάδας και συνέβαλαν στη διάδοση της λευτεριάς του γένους. Από την ασεβή, των ασεβών καταφρόνησιν και των βαρβάρων την τυραννίαν, όπως θα παραγγείλει αργότερα ο Ρήγας. Οι Μικρασιάτες δεν υπήρξαν μόνο τα θύματα της εκδικητικής μανίας των Τούρκων με σφαγές και διωγμούς. Είχαν και σπουδαία ενεργητική συμμετοχή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Τα σχολεία υπήρξαν ο βασικός πυρήνας διάδοσης του μηνύματος της Λευτεριάς. Στα 1818 βρίσκουμε έντονη δράση των φιλικών στα παράλια και την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας με κύριο σκοπό τη συλλογή χρημάτων και εφοδίων, την ψυχική ενδυνάμωση και παρότρηση του πληθυσμού για επανάσταση και στρατολόγηση. Η Σμύρνη γίνεται κέντρο εξόρμησης κατηχητών, με αρχηγό τον γιατρό Μιχαήλο Ναύτη. Ο φαρμακοποιός της Σμύρνης και φιλικός, λυκούργος λογοθέτης, θα γίνει αργότερα ο ελευθερωτής της Σάμου. Στο Αϊβαλί, τα Μουδανιά, την Ερυθρέα, την Προύσα, την Πέργαμο, ακόμα και τη μακρινή Κεσάρια συναντούμε φιλικούς. Οι φιλικοί της Σμύρνης οργάνωσαν την Ιωνική Φάλαγγα, την αποστολή δηλαδή εθελοντών για τον αγώνα, όποτε υπήρξε επίγουσα ανάγκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγραφές, η φάλαγγα ξεπερνούσε τους 40.000 εθελοντές με 14.000 νέους. Αλλά και οι γυναίκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, όπως η σύζυγος του Μιχαήλου Ναύτη, Κυριακή, η μοναδική γυναίκα που έδωσε όρκο στη φιλική εταιρεία.
Η αρχικεντίστρα της Μύρνης Χρύσα, που φιλοτέχνησε και πρόσφερε το Λάβαρο, όπου πάνω του ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όρκησε τους αγωνιστές του 21, και η Πανωρέα Χατζικώστα, πάμπλουτη αρχόντισσα από το Αϊβαλί, μια ηρωική και αξιέπαινη μικρασιάτισσα, όπου μετά από την καταστροφή του Αϊβαλιού το 1821 ξεπούλησε και έδωσε όλη την περιουσία της στον αγώνα και ήρθε στην Ελλάδα, όπου αφιέρωσε τη ζωή της ζητιανεύοντας για να θρέψει τα ορφανά παιδιά των αγωνιστών και πέθανε πάμφτωχη, η γνωστή Ψαροκόστενα. Ρώτησαν κάποτε τον Κολοκοτρώνη: «Εσύ στρατηγέ, με ποιους πας, είσαι αγγλόφιλος?» «Όχι», αποκρίθηκε ο γέρος του Μωριά. «Τότε θα είσαι γαλλόφιλος?» «Ούτε αυτό». «Μα τότε λοιπόν τι είσαι?» Και ο γέρος του Μωριά με τη συνηθισμένη θυμοσοφία του απάντησε: «Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντοτε θεόφιλος, γιατί σαν το Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα».